Καλό μεσημέρι. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για μια θεωρώ απαραίτητη συνέντευξη μαζί με τον συνάδελφο τον Σάκη τον Κυριακό, πρώην πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε κάποιες απαντήσεις για να διευκρινιστούν ορισμένα πράγματα τα οποία θεωρώ, διαβάζοντας το δημοσίευμα και τη συνέντευξη την οποία άκουσα σε τοπικό ΜΜΕ και συγκεκριμένα στον Παλμό της Καλύμνου και τον κύριο Νικόλα Μακαρούνα, υπόθησαν πράγματα, κατηγορίες για απραξία της Δημοτικής Αρχής την περίοδο 14-19, η οποία βέβαια μπορεί να μην υπόθηκε ποια ήταν η Δημαρχία την περίοδο 14-19, αλλά έχει ονοματεπώνυμο με τα χρόνια και ορθώς ερμήνευσε ο Παλμός ότι είναι η Δημαρχία Γιάννη Γαλουζή. Η Δημαρχία Γιάννη Γαλουζή, η οποία παρέλαβε με αρκετά προβλήματα ένα λιμάνι, λιμενικά έργα τα οποία βρισκόντουσαν σταματημένα ενώ είχαν ξεκινήσει για διάφορους λόγους. Σας αναφέρω αλλιευτικό καταφύγιο Βουβάλη. Σας αναφέρω ότι Κάλυνος ήταν την περίοδο εκείνη στην απομόνωση και είχαμε 2 έως 3 δρομολόγια το πολύ την εβδομάδα. Τα μεγάλα μπροστά δεν προσέγγιζαν. Σας υπενθυμίζω ότι είχε γίνει ένα έργο για να αποκατασταθεί σύμφωνα με μια μελέτη και το βάθος και εκεί το σημείο το οποίο προσεγγίζει σήμερα τον Blue Star 2. Όμως η μελέτη αυτή και οι εργασίες οι οποίες έγιναν δεν ήταν επιτυχείς, με αποτέλεσμα το βάθος, το βύθισμα του πλοίου και το βάθος το οποίο είχε διαμορφωθεί να μην έχει την ελάχιστη απαιτούμενη η ασφάλεια, προκειμένου το μεγάλο πλοίο Blue Star 2 να μπορεί να προσεγγίζει. Δηλαδή έγινε μια μελέτη η οποία έδινε τη δυνατότητα να προσεγγίζουν πλοία 70, 80, 90 μέτρα. Αυτά τα θέματα ήταν και τα φλέγοντα την περίοδο εκείνη και για να σας υπενθυμίσω και άλλα, όπως το περιβόητο ραντάρ την περίοδο εκείνη, που τρέχαμε την περίοδο εκείνη για να λύσουμε προβλήματα και ανοιχτές πληγές διαγωνισμών, τοποθετήσεων και άλλα θέματα τα οποία έπρεπε την περίοδο εκείνη να κλείσουν. Αυτό ήταν το λιμενικό ταμείο, για να μην πω για τα περιφερειακά λιμάνια του εμποριού που αν θυμάστε ο προβλήτας εκεί, το μουράγιο που υπάρχει εκεί στον εμποριό ήταν ένα έργο το οποίο είχε υποσχεθεί η προηγούμενη Δημοτική Αρχή Διακό Μιχάλη και το οποίο έργο δεν είχε ξεκινήσει ποτέ. Στο τέλος βέβαια ως συνήθως γίνεται πάντα μια μελέτη και υπήρξε μια μελέτη την οποία εμείς την τρέξαμε προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί, να γίνει και μέχρι σήμερα να λειτουργεί. Με τα λιμάνια τα άλλα τα περιφερειακά τα οποία είχαν διάφορα θέματα με ελλείψεις αδειοδοτήσεων, μιλάμε για τέλετο περιβαλλοντολογικά και εμποριός περιβαλλοντολογικά και το κεντρικό μας λιμάνι που είχε πρόβλημα περιβαλλοντολογικές μελέτες, το θέμα της χωροθέτησης του λιμανιού και τα στέγαστρα, γιατί και αυτό είναι και κομμάτι και προβληματικό της περίοδου εκείνης, τα στέγαστρα τα οποία είχαν φορτώσει όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής με πρόστιμα ηχθηματική, όταν πήγαινε μετρούσε, έκανε, έβρισκε, κατέγραφε και στο τέλος προστιμάριζε ή έστελνε στα δικαστήρια για να δώσει λύσεις. Και ένας Δήμος ο οποίος ερχόταν και σου έδινε υποσχέσεις, ή μίστονε εκείνος ενώ δεν έπρεπε να πάει να μισθώσει, ή εισέπρατε εκείνος χωρίς να έχει το δικαίωμα την περίοδο εκείνη να πάει να εισπράττει και 1000 θέματα. Και η Δημοτική Αρχή αυτή του Γιάννη Γαλουζή πήρε πάνω της μαζί με τον Σάκη τον Τηλιακό, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος ήταν και ο πρωτεργάτης, μπορώ να πω, της επίλυσης όλων αυτών των θεμάτων. Προχωρήσαμε στην οριοθέτηση και στην ίδρυση της χερσαίας ζώνης λιμένα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Όταν εμείς τα κάναμε, είχαμε κατηγορηθεί. Είχαν ακουστεί πάρα πολλά θέματα. Ότι δεν θα ήταν ανώμημοι, δεν θα μπορούσαν να έχουν στέγαστρα, δεν. Όμως αυτοί
οι άνθρωποι οι οποίοι μας κατηγορούσαν, που ανέλαβαν διοικήσεις, που υπεσχέθησαν στον κόσμο ότι θα τους δώσουν λύσεις, που υπεσχέθησαν ότι θα προσφύγουν δικαστικά προκειμένου να λύσουν τα θέματα και τόσες άλλες υποσχέσεις. Τι γίνεται, σιωπηρώς έχουν αποδεχθεί, δεν έχουν πράξει απολύτως τίποτα. Γιατί είναι η καλύτερη λύση η οποία μπορεί να υπάρξει ποτέ σε ένα λιμάνι. Και δείτε δίπλα σε ένα γειτονικό δήμο, ο Κόλλας, ο δήμαρχος Λέρου. Τι έχει κάνει για το Δήμο Λέρου την περίοδο αυτή? Χερσαία ζώνη λιμένα. Τι έκανε? Πρότυπα σχέδια, στεγάστρο. Εμείς κάναμε ένα. Θα μπορούσε να σήμερα, αντί να έχει ένα πρότυπο σχέδιο για να ταιριάζει για τα καταστήματα, να έχει πέντε, να έχει έξι. Δεν απαγορεύεται να έχει εναλλακτικές λύσεις. Θα μπορούσαν επομένως να είχαν και άλλα τέτοια και να δίνεις αυτές τις λύσεις στους καταστηματάρχες για να μπορούν να επιλέγουν ποιο ταιριάζει καλύτερα και ποιο είναι πιο όμορφο για το δικό τους κατάστημα. Δυστυχώς δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Όπως τα αφήσαμε, έτσι παρέμεινε. Και έρχονται τώρα κάποιοι οι οποίοι έλειπαν, απουσίαζαν επί σειρά ετών, εκτός Καλύμνου, δημοτικοί σύμβουλοι τύπου Μαύρου Γιώργου, ο οποίος τη μία έδινε παρέτηση από δημοτικό σύμβουλος και μετά από μία μέρα ή δύο μέρες ανακαλούσε την παρέτηση. Δηλαδή σαν δήμαρχος δεχόμουν τις παρετήσεις. Γι' αυτό και το λέω. Τη μία έδινε παρέτηση και την άλλη έπαιρνε πίσω την παρέτηση. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν από μακριά και μάθαινε τα νέα διαμέσου του Κάλυμνος News, που ήταν και η εφημερίδα και το κανάλι το οποίο παρακολουθούσα την περίοδο εκείνη όλοι στον Ντάρβιν της Αυστραλίας. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος τιμωρήθηκε για την απουσία του και πέρασε πειθαρχικό και έμεινε για 6 μήνες, δεν ξέρω πόσο έπρεπε να μείνει εκτός, και επειδή έγινε, ήταν και τυχερός, επειδή έγινε μια νέα ερμηνεία της εγκυκλίου και του έδωθη η δυνατότητα να είναι υποψήφιος, διότι εάν ίσχυε η παλιότερη ερμηνεία της εγκυκλίου δεν θα μπορούσε να ήταν υποψήφιος. Και έρχεται αυτός ο οποίος ξυπνάει από... όχι από την χειμέρια ανάρκη, διότι εκεί που πήγε ήταν τροπικά κλίματα και μεγάλες θερμοκρασίες, αλλά από μια τροπική ανάρκη την οποία βρέθηκε, έρχεται εδώ ξαφνικά και μετά από 4 χρόνια που έλειπε και άλλα 4 τώρα 5 που είναι εδώ, μετά από 8 χρόνια ξυπνάει και πάει να ενημερωθεί, λέει, για τα έργα στο λιμάνι. Και ξαφνικά τι λέει? Μα δεν έχει γίνει τίποτα. Η περίοδος 14-19 του Γιάννη Γαλουζή δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα έργο, μηδενικό έργο. Αυτός είναι ο μαύρος. Αυτός, κύριε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται και ζητάει την ψήφο σας και λέει ότι εάν αύριο είναι δημαρχία, αυτός ο άνθρωπος θα μπορεί να λύσει τα θέματα την άλλη μέρα και θα κόβει κορδέλες, όπως λέει ο ίδιος, μαζί με αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει τις μελέτες ή έχουν ξεκινήσει έργα, λοιπόν, πριν από αυτό. Όμως αυτό θέλοντας να στείλει, δηλαδή, ένα μήνυμα πιθανότατα στον Μιχάλη τον Μπούκη για το φλέγον θέμα, το έργο το οποίο σήμερα ανακοίνωσε ο Μιχάλης ο Μπούκης ότι ολοκληρώθηκε μια μελέτη. Μια μελέτη που, όπως και εσείς ξέρετε, διήρκησε πάρα πολλά χρόνια. Μια μελέτη που η κάθε δημαρχία την περίοδο τη δική της προσέφερε κάτι. Αυτή η μελέτη που σήμερα είναι ολοκληρωμένη και θα ψάξει να βρει χρηματοδότηση, ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα προκειμένου να ολοκληρωθεί, που αφορά την αποβάθρα, γιατί έχει γίνει στην ουσία μια διαπλάτυνση της αποβάθρας εκεί στον Λιμενοβραχίωνα, μια διαπλάτυνση του Λιμενοβραχίωνα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Αυτή η μελέτη για την οποία εμείς παραλάβαμε και θα σας πει ο Σάκης ο Τηλιακός σαν πρόεδρος σε τι παραλάβαμε και τι ολοκληρώσαμε εμείς. Αυτή η μελέτη που αφήσαμε και εμείς την σφραγίδα μας, και όχι μόνο σαν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, διότι θα έρθει η στιγμή που θα σας δείξω έγγραφα και αλληλογραφία την οποία είχα κάνει εγώ, διότι στην περίπτωση που δεν μπορούσαμε, γιατί δεν είχαμε χρηματοδότηση, να ξέρετε κάτι, ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, έτσι, αν δεν έχει πόρους, ίδιους πόρους, αν δεν έχει έσοδα, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Το Λιμενικό Ταμείο την περίοδο εκείνη είχε ένα ταμιακό απόθεμα το οποίο ήταν, το ελάχιστο το οποίο μπορούσε να έχει. Κάναμε την διαχείριση την οποία έπρεπε προκειμένου να έχουμε έσοδα, αλλά ψάχναμε πόρους. Σε μια δύσκολη περίοδο
περίοδο μνημονίων, περίοδο μεταναστών προσφύγων, πρόσφυγες, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δέχτηκε όλες τις ορδές αυτές λοιπόν, των μεταναστών οι οποίοι είχαν έρθει εδώ και προσφύγων, όλα αυτά. Όμως θα δώσω τον λόγο στο Σάκη τον Τηλιακό και θα μου δοθεί η δυνατότητα να συμπληρώσω μετά στο τέλος. Να σας καλωσορίσω κι εγώ. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Εγώ ακούγοντας τη συνέντευξη την οποία δόθηκε από το Λιμενικό Ταμείο και μετά και τη δεύτερη συνέντευξη που ήταν και ο Γιώργος ο Μαύρος, εντάξει, να εκφράσω καταρχήν την πικρία μου και τη στεναχώρια μου για όσα υπόθηκαν ότι στην περίοδο 14-19 δεν έχει γίνει τίποτα όσο αφορά το κομμάτι της αποβάθρας των χηματαγωγών σκαφών, δηλαδή το λιμάνι, αυτή η επέκταση του λιμανιού που είναι να γίνει. Και θα ήθελα έτσι να ενημερώσω και να πω κάποια πράγματα για το ιστορικό της ιστορίας. Καταρχήν εγώ ανέλαβα το Λιμενικό Ταμείο γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη του 2014. Η φάκελη και η εικόνα που αντιμετώπιζε το Λιμενικό Ταμείο εκείνη τη στιγμή ήταν μια πλήρη αποδιοργάνωση. Δεν μπορούσαμε να βρούμε φάκελο για να ταιριάξουμε πράγματα. Κάποια ήταν δεξιά, κάποια αριστερά, οπότε αρχίσαμε κάποια ανασύνταξη φακέλων και ρωτώντας προσπαθούσαμε ας πούμε, να κολλήσουμε τα κομμάτια του πάζλ και να βρούμε τι γίνεται. Την περίοδο λοιπόν που αναλαμβάνω τι έχουμε. Έχουμε το θέμα του εξομόλου που είχε γίνει στην αρχή η υποσκαφή όπως ξέρετε. Σταμάτησε να έχει τον Blue Star, έγινε μια μελέτη η οποία τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν μελέτη για να προσεγγίζουν πλοία μέχρι 80 μέτρα. Και εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε προσέγγιση στο έξω λιμάνι. Άμεσα τι κάνουμε, προσπαθούμε να αναθέσουμε νέα μελέτη για να επισκευαστεί το κομμάτι εκείνο και να μπορούν να έρχονται σκάφη. Να θυμίσω ότι παρόλη την λάσπη που δέχτηκα εγώ προσωπικά λόγω της επιχείρησής μου ότι δεν θα γίνει ποτέ η προβλήτα αυτή γιατί ο Τηλιακός έχει συμφέροντα να μην γίνει η προβλήτα, να πω ότι η προβλήτα έγινε και αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμαστε από το 2016, δεν κάνω λάθος, που έχει ολοκληρωθεί, μέχρι σήμερα με αυτή την προβλήτα, με τα συν δύο δρομολόγια που έχει το Blue Star. Και τρία. Αναλόγως στις προσεγγίσεις που έχει. Ναι, και έξι. Άρα λοιπόν, το πρώτο μέλημά μας ήταν να αποκαταστήσουμε αυτή την πρόχειρη λύση που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα στο κυρίως έργο της αποβάθρας. Στο κυρίως έργο της αποβάθρας ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον μελετητή που είχε αναλάβει. Εγώ στο σημείο αυτό να τονίσω το εξής, ότι ανατέθηκε μια μελέτη στο μελετητικό γραφείο όπως αναδείχθηκε. Δυστυχώς, παρόλο που η μελέτη ήταν από τις πιο πλουσιοπάροχα πληρωμένες μελέτες, νομίμως δεν λέω κάτι τέτοιο, δυστυχώς δεν περιλαμβανόταν στη μελέτη αυτή η γεωτεχνική μελέτη. Για ποιο λόγο δεν περιλαμβανόταν, εγώ μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν το έχω καταλάβει. Ερχόμαστε λοιπόν σε επαφή με τον μελετητή, εξοφλούμε τιμολόγια του μελετητή που εκκρεμούσαν από την προηγούμενη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου και προσπαθούμε να δούμε πού έχει βαλτώσει, πού έχει κολλήσει το κομμάτι της μελέτης. Διαπιστώνουμε ότι έχει θέμα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου έγινε μια πρώτη κατάθεση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Λιμενικό Ταμείο έγινε 7ο του 2014. Θυμίζω ότι 9ο του 2014 εμείς αναλάβαμε. Ήταν μεταξύ των εκλογών και όπου κατατέθηκαν κάποιες μελέτες, όμως η μελέτη περιβαλλοντικών κατατέθηκε ανυπόγραφη και λυπής, οπότε καλούμαστε εμείς πάλι μέσω του μηχανικού και υποβάλλουμε στις 22.5 του 2015 την θεωρημένη πλέον μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που λιμένε. Και από εκεί αρχίζει μία μάχη τηλεφώνων με τις υπηρεσίες, γιατί όπως ξέρετε μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θέλει 10-15 υπογραφές από διάφορα συναρμόδια υπουργεία, έτσι, με πολύ μεγάλη πλέον πίεση, ειδικά με την αρχαιολογία για να ξεμπερδέψουμε. Καταφέρνουμε μετά από πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, τον 7ο του 2016, 12-7ο του 2016, να έχουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή του εξωτερικού
λιμένα. Άρα από τις 12 του 2016 και με ενέργειες δικές μας και πίεση, πολύ επαναλαμβάνω πίεση, καταφέρουμε να πάρουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του λιμένα. Τι προκύπτει στο μεσοδιάστημα. Στο μεσοδιάστημα λοιπόν προκύπτει ότι λόγω της οικονομικής κρίσης και τα capital control που βιώνουμε το 2015 αρχίζουν το team των μελετητών να αποχωρεί. Οπότε στις 15 Δεκάτου του 2015 δεχόμαστε αίτημα από το μελετητή ότι να αλλάξουμε τον μελετητή της περιβαλλοντικών για χύψη λόγους. 19 Δευτέρου του 2016 άλλο αίτημα πάλι του μελετητή, πάλι για τροποποίηση του μελετητή των συγκοινωνιακών. Στις 14 Τετάρτου του 2016 ξανά αίτημα για αλλαγή πάλι του μελετητή και αυτό συνεχίζεται. Οι λογαριασμοί εξακολουθούν και πληρώνονται από μας κανονικά. Λαμβάνονται οι κατάλληλες παρατάσεις της σύμβασης προκειμένου να μένει ενεργή η σύμβαση, γιατί αν δεν είχαμε κάνει τίποτα, το πιο απλό ήταν να μην είχαμε πάρει μια απόφαση και απλώς θα κατέρε όλη η σύμβαση, άρα δεν θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή για το έργο. Οι παρατάσεις δίνονται τακτικά και φτάνουμε λοιπόν στο κομμάτι που αφορά τα περιβόητα γεωτεχνικά. Με τα γεωτεχνικά υπήρχε ένα σοβαρό θέμα. Επειδή είναι πολύ εξειδικευμένη η μελέτη και επαναλαμβάνω, δεν ήταν μέσα στην αρχική μελέτη, ήταν κάτι πρόσθετο που έπρεπε να γίνει. Μιλάμε με τεχνική μας υπηρεσία, η οποία δεν μπορούσε να αναλάβει αυτό το κομμάτι, όχι να εκπονήσει καν τη μελέτη, να συντάξει τον φάκελο έργο, όπως λέμε, που είναι δηλαδή ένας φάκελος που συντάσσεται προκειμένου να δούμε ποιος θα αναλάβει τη μελέτη. Ούτε η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας είχε αυτές τις δυνατότητες, οπότε αρχίζει ένας μαραθώνιος τηλεφωνημάτων με διάφορους μελετητές για να δούμε τι γίνεται. Κάποια στιγμή μαθαίνω ότι υπάρχει ένας στη Ρόδο ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει μελετητής, επικοινωνώ μαζί του, μόλις ακούει λιμενικό ταμείο Καλύμνο, δεν πρόλαβα να πω δεύτερη κουβέντα, με στόλισε με ό,τι κοσμητικό επίθετο θέλετε από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Το τι είχε γίνει, είχε προηγηθεί με τις παλαιότερες διοικήσεις, είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το μάθετε από αλλού. Δεν είναι από αυτά τα οποία δεν λέγονται. Στον αγώνα λοιπόν για το γεωτεχνικά, καταφέρουμε τελικά να εξασφαλίσουμε τον φάκελο έργου των γεωτεχνικών, τον οποίο εγώ τον στέλνω με email το 17 στον Παναγιώτη τον Μπουλιανό, ο οποίος αναλαμβάνει ο Παναγιώτης σαν τεχνική υπηρεσία να να προχωρήσει, να κοστολογήσει με βάση το φάκελο έργου των γεωτεχνικών και να προχωρήσει η μελέτη των γεωτεχνικών. Το πώς εξασφαλίσαμε τον φάκελο έργου είναι πάλι αυτά τα οποία γίνονται, είπαμε ότι γίνονται, αλλά δυστυχώς δεν λέγονται. Έτσι. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο φάκελος έργου των γεωτεχνικών στα χέρια μας. Και ακολουθά πλέον μία αναζήτηση πόρων, διότι τα γεωτεχνικά ήταν γύρω στα 120.000 ευρώ την περίοδο εκείνη. Το λιμενικό ταμείο αδυνατούσε να κάνει ένα τέτοιο έργο από ίδιους πόρους. Είχε μεν χρήματα, αλλά δεν ήταν επαρκή μόνο για να κάνει αυτό το κομμάτι. Και από εκεί αρχίζει η αναζήτηση πόρων. Όταν εγώ έμεινα μέχρι το 2017, μετά ήμουν στο Δήμο Αντιδήμαρχος, ανέλαβε ο κύριος Φραζής, έτσι, και από εκεί και πέρα είπαμε ψάχνουμε τους πόρους. Φεύγοντας από το Δήμο, αφού είχαμε χάσει τις εκλογές, επικοινωνεί ο Μιχάλης Ομπούγης μαζί μου και μου εκθέτει ότι ξέρεις αυτό το έργο είναι ένα προσωπικό του στοίχημα και θέλει να το ολοκληρώσει. Λέω, Μιχάλη, συμφωνώ, πρέπει να τελειώσει αυτή η μελέτη και συγκεκριμένα σου λέω ότι στον Παναγιώτη, τον Κουλιανό, έχω στείλει με mail τον φάκελο έργου των γεωτεχνικών. Μπορείς λοιπόν να αναζητήσεις αυτό το πράγμα στον Παναγιώτη και μάλιστα θα σου στείλω και ένα email τον φάκελο έργου. Και όπως του έστειλα το φάκελο έργου με email. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας για το συγκεκριμένο έργο λοιπόν, θα πω ότι όχι μόνο δεν κάναμε τίποτα. Προχωρήσαμε όσο ήταν εφικτό το έργο και παραδώσαμε στην επόμενη διοίκηση πλήρως και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το φάκελο έργου, και το φάκελο έργου της προκήρυξης των γεωτεχνικών μελετών του έργου. Αυτά λοιπόν όσο αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα για το τι έγινε και για το τι δεν έγινε στο λιμενικό ταμείο,
Εγώ θεωρώ ότι πέρα από τα όποια έργα οριμάσαμε, τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε, ελεχτήκαμε από ανώτατα κλιμάκια και μάλιστα πήραμε τη συγχαρητήρια, για μένα ως Σάκη το μεγαλύτερο έργο που έγινε στο Λιμενικό Ταμείο ήταν η χάραξη της χερσαίας ζώνης. Διότι χωρίς τη χάραξη της χερσαίας ζώνης δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή τίποτα. Ούτε η αίθουσα επιβατών θα μπορούσε να τοποθετηθεί, ούτε το νέο έργο που λέμε ότι θα προκηρύξουμε θα μπορούσε να γίνει χωρίς αυτή τη χερσαία ζώνη. Εγώ αυτά ήθελα να πω και λυπάμαι, γιατί είναι πράγματα τα οποία τα ξέραμε και ειδικά ο Μιχάλης Μπούκης τα γνώριζε αυτά πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπετε, όχι μόνο ολοκληρώσαμε έργα, όχι μόνο παραδώσαμε για τη συγκεκριμένη μελέτη μια πλήρη περιβαλλοντολογική μελέτη εγκεκριμένη, την οποία βρήκαμε αφού είχε γίνει η δημοπράτηση και καταφέρουμε να πάρουμε μετά από αρκετό κόπο να πάρουμε τις τελικές εγκρίσεις, παραδώσαμε και ένα φάκελο έργου, που σημαίνει τι? Ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Αν πας στις τεχνικές υπηρεσίες και τους πεις φτιάξτε ένα φάκελο έργου, είναι κάτι το οποίο θα σου πούνε αδυνατούμε, είναι δύσκολο, είναι εξειδικευμένο έργο. Και σας είπε ο κύριος Τηλιακός, με πολλές δυσκολίες και με πολλές αλχημίες καταφέραμε να έχουμε ένα φάκελο έργο, τον οποίο τον παραδώσαμε στον νέο πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Μπούκη. Άρα ήταν από εκεί πέρα εύκολη η διαδικασία, ήταν απλώς εξέβρεση πόρων που, όπως ορθά η περιφέρεια σήμερα, ο Χατζημάρκος έδωσε τα χρήματα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και στη συνέχεια να γίνει ο διαγωνισμός. Ξέρω ότι συμμετείχαν αρκετοί και έδωσαν και μεγάλες εκπτώσεις. Σήμερα δηλαδή έχουμε ένα πλήρη φάκελο, αλλά όμως θεωρώ ότι κάναμε πολλά μέχρι αυτός ο φάκελος να είναι στα χέρια. Και επειδή δεν σταθήκαμε μόνο στο φάκελο έργο την περίοδο που δεν είχαμε χρήματα, έχει μεγάλη σημασία. Άρα έψαχνα εγώ σαν δήμαρχος να βρω τρόπους προκειμένου να γίνει το έργο και να χρηματοδοτηθεί το έργο από τον Δήμο. Διότι δεν είχα και δεν επιτρέπεται μέχρι σήμερα ο Δήμος να επιχορηγήσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Να το ξέρετε αυτό. Το είπα, το λέω και πρέπει να το μάθει και ο κόσμος. Ναι, μεν είναι Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, αλλά δεν δίδεται η δυνατότητα να επιχορηγήσει, να δώσει χρήματα για να γίνει ένα έργο από το Λιμενικό Ταμείο. Τι έκανα επομένως εγώ? Έψαξα και βρήκα μία εταιρεία, κρατική εταιρεία, την Εγνατία ΑΕ, είναι γνωστή ανώνυμη εταιρεία του κράτους, η οποία Εγνατία, αφού είχα συναντήσεις με τον τότε πρόεδρο και αντιπρόεδρο, προκειμένου να ενημερωθώ εάν μπορεί να γίνει, να γίνουν μελέτες ή να γίνουν έργα μετά από προγραμματική σύμβαση, έρχομαι με επιστολή μου, νάτι εδώ, πρωτοκολλημένη, εδώ τη βλέπετε, επιστολή, πότε φεύγει, 10 Δεκάτου του 18, αριθμός πρωτοκόλλου 17-8-27. Και πάει στον κύριο Αντωνούδη, Απόστολο Πρόεδρο της Εγνατίας ΑΕ, και στον κύριο Τσιτώνα Μιχάλη, Γενικό Διευθυντή της Εγνατίας ΑΕ. Θέμα, συνεργασία του Δήμου Καλλιμνίων και Εγνατίας Οδό ΑΕ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, με δεδομένο ότι η Εγνατία ΑΕ είναι μια εταιρεία έργων υποδομής που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, ότι εδώ και χρόνια η Εγνατία στηρίζει με τεχνογνωσία και την εμπειρία της Δήμου σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την νομοθεσία μπλα μπλα και τα νομικά πρόσωπα, η δυνατότητα η οποία υπάρχει, δια της παρούσης και συνέχεια των μέχρι σήμερα επικοινωνιών μας, εκφράζουμε το ενδιαφέρον μας για συνεργασία και υποστήριξη του Δήμου Καλλιμνίων από την Εγνατία Οδό ΑΕ. Συγκεκριμένα ενδιαφερόμαστε, κοιτάξτε ποια θέματα έβαλα, ενδιαφερόμαστε να συνεργαστούμε με την Εγνατία Οδό ΑΕ στους ακόλουθους τρεις τομείς. Πρώτον, εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την κατασκευή από βάθρας οχηματογωγών σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλλίμνου. Δεύτερον, αντιπλημμυρικό σχεδιασμό master plan για το νησί της Καλλίμνου. Τρίτον, κατασκευή και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων για το νησί της Καλλίμνου. Με βάση τα ανωτέρω, θα θέλαμε να γνωρίζουμε κατά πόσον η Εγνατία Οδός ΑΕ είναι σε θέση να υποστηρίξει σχετικά το Δήμο Καλλίμνου. Παραμένουμε στη διάθεση για κάθε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνηση. Με εκτίμηση, ο Δήμαρχος. Αυτό το στέλνω τότε. Έρχεται απάντηση από την Εγνατία Οδό ΑΕ. Έρχεται απάντηση.
Η απάντηση έρχεται στον Δήμο 15 Ενδεκάτου του 2018 και πρωτοκολλάται με τον αριθμό πρωτοκόλλου 2334. Προς Δήμο Καλύμνου, Γραφείο Δημάρχου, θέμα συνεργασία Δήμου Καλύμνου και Εγνατία Οδός ΑΕ. Σχετικά η παρήθμη 17827 κάτω 10 Δεκάτου του 18, η επιστολή μου δηλαδή, σε απάντηση της ανωτέρως σχετικής επιστολής σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής. Η Εγνατία Οδός ΑΕ διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία, το εξειδικευμένο προσωπικό και έχει αναλάβει επιτυχώς σημαντικά έργα υποδομής, εξειδικευμένης γνώσης, συνεπώς μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της και για την υλοποίηση τεχνικών έργων ιδιαίτερων τεχνικών απαιτήσεων. Στο πλαίσιο της εργασίας μας, η εταιρεία, η Εγνατία Οδός ΑΕ μπορεί να αναλάβει την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο διαδικασιών διαχείρισης εφοπτείας και επίβλεψης των απαραίτητων συμβάσεων, μελετών και έργων με στόχο την πληρέστερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προετοιμασία και ολοκλήρωση των φακέλων των έργων σύμφωνα με τις κατά νόμο αρμοδιότητες αφοτέρων των συμβαλλωμένων φορέων. Απόστολος Αντωνούδης, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος. Εδώ έρχεται επομένως η απάντηση, η οποία τι μας λέει, ότι μπορεί να αναλάβει. Και μάλιστα έρχεται και στο Δήμο ένα σχέδιο προγραμματικής σύμβασης. Το βλέπετε εδώ. Αυτό είναι ένα σχέδιο προγραμματικής σύμβασης. Άρα είμαστε έτοιμοι εδώ για τα τρία αυτά έργα τα οποία σας έχω αναφέρει πιο πριν, να συνάψουμε προγραμματική σύμβαση με την Εγνατία ΑΕ, προκειμένου να τρέξουμε. Αφενός μεν το master plan του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού για την Κάλυμνο, αφετέρου την γεωτεχνική μελέτη την οποία θέλαμε για το λιμάνι και τρίτο έργα κατασκευαστικά τα οποία θα χρειαζόντουσαν για το αντιπλημμυρικό σκέλος το οποίο μας ενδιέφερε την περίοδο εκείνη. Αυτό σημαίνει απραξία της Δημοτικής Αρχής για την περίοδο 14-19. Αυτό βλέπετε εσείς, κινήθηκε από μόνος του ο Πρόεδρος. Παρέδωσε ένα πλήρη φάκελο. Και όταν βλέπω ότι αδυνατεί το Λιμενικό Ταμείο για να ανταπεξέλθει οικονομικά, έρχεται ο Δήμαρχος και ψάχνει να βρει τρόπους προκειμένου να χρηματοδοτήσει το έργο με νόμιμες διαδικασίες, πράγμα που το βρήκα. Εάν εμείς είχαμε βγει, σίγουρα θα το είχαμε ολοκληρώσει. Θα είχα υπογράψει και τη σύμβαση και θα είχα προχωρήσει παρακάτω. Και όχι μόνο αυτό, θα είχαμε φτιάξει και το master plan για τα αντιπλημμυρικά σχέδια της Καλύμνου. Δηλαδή αυτό το οποίο άλλοι υπεσχέθησαν, ότι είχαν βρει μελέτες, ότι είχαν βρει γραφεία, ότι έφτιαξαν χίλια δύο πράγματα για να λύσουν το θέμα, εμείς ήμασταν έτοιμοι να υπογράψουμε προγραμματική σύμβαση με την Εγνατία ΑΕ, ελληνική εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου, ξεκάθαρα με χρηματοδότηση, πράγμα το οποίο καταφέρναμε και θα λύναμε σοβαρά προβλήματα του τόπου μας. Αυτοί ήμασταν εμείς, αυτοί που δεν κάναμε απολύτως τίποτα, αυτοί που κάναμε τα πάντα, αυτοί που σε μία τετραετία, πενταετία καταφέραμε να κάνουμε περισσότερα έργα από άλλους οι οποίοι έμειναν περισσότερες θητείες. Είμαστε αυτοί που σήμερα ερχόμαστε και ζητάμε την ψήφο του καλλιμνιακού λαού, γιατί πραγματικά και το αξίζουμε, γιατί θέλουμε, γιατί μπορούμε, γιατί πραγματικά είμαστε οι μόνοι οι οποίοι μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του τόπου.